Το αυτοδιοικητικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα και το βλέμμα στραμμένο προς την περιφέρεια Πελοποννήσου φαίνεται ότι έχει ο Παναγιώτης Νίκας. Για να εξελιχθεί ωστόσο αυτό, συντρέχουν μια σειρά από προϋποθέσεις, όπως και ο ίδιος ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση Best. Η επόμενη σας κίνηση, ίσως υπάρχει ένα ενδιαφέρον για την περιφέρεια Πελοποννήσου, υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει μια ατμόσφαιρα, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν στην πορεία. Εγώ έχω δείξει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά πρέπει να πληρούνται και κάποιες προϋποθέσεις. Εδώ στη Σπάρτη δεν έρχομαι γι' αυτό. Έχω παραδοσιακούς φίλους από τα χρόνια των φοιτητικών χρόνων ακόμα. Εγώ είμαι μανιάτικης καταγωγής, όπως ξέρετε, και επομένως για αυτόν τον χώρο που ερχόταν οι παππούδες μας περνώντας το Νταΐγιο, το έχω και ιδιαίτερη αγάπη και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Παναγιώτης Νίκας βρέθηκε για μία ακόμη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Λακωνία και την περιοχή του Μυστρά, όπου και απόλαυσε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και την εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί. Έρχομαι συχνά στο Μυστρά. Για Πανσέλινο είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι. Η ενέργεια του Μυστρά είναι κάτι το εκπληκτικό, μαζί με την Πανσέλινο απόψε. Εδώ είναι η ιστορία, είμαστε μέσα στην ιστορία, τη νιώθουμε την ιστορία. Η μουσική του Μαρκόπουλου είναι εκπληκτική, όπως και ο ίδιος, και χαιρόμαστε μια πράγματι πανέμορφη βραδιά μαζί με εκατοντάδες σπαρτιάτες που έχουν πλημμυρίσει το χώρο. Η Σπάρτη είναι μια γειτονική πόλη δίπλα και με τον καινούργιο δρόμο, οπότε είναι εύκολη. Είμαστε ενιαίος αστικός χώρος. Είμαστε μισή ώρα σε απόσταση και πρέπει ειλικρινά να σχεδιάσουμε οι κοντινές πόλεις, η Τρίπολη, η Σπάρτη, η Καλαμάτα, από κοινού εκδηλώσεις επίπεδου, διότι η μισή ώρα απόσταση είναι ίσως μικρότερη από το Κηφισιά, Ομόνια ή Πειραιάς. Συγχαρητήρια στο Δήμο της Σπάρτης και στην περιφέρεια της Πελοποννήσου για την οργάνωση αυτής της όμορφης εκδήλωσης.